Σήμερα που ξεκινούμε 6 αθώα θύματα, 6 ανθρώπους που ήρθαν για διακοπές και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους από την απρόβλητη θεομηνία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είχαν μέχρι τώρα να κάνουν επίσημη τελετή παράδοση παραλαβής του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Γι' αυτό το λόγο η σχετική τελετή ακυρώθηκε. Βρισκόμαστε όμως σήμερα εδώ για το τεχνικό της υπόθεσης για την επίσημη παράδοση από την κυρία Χατζηγεωργίου και την παραλαβή του αρμόδιου Υπουργείου Αρμομένα. Θέλω να πω ότι από σήμερα και όλα ξεκινάνε δουλειά. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση αυξημένων προσδοκιών από τον ελληνικό λαό και θα προσπαθήσουμε, καταθέτοντας την κάθε εκμάδα της δύναμής μας, για να πετύχουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε ο τόπος να πάει μπροστά, να αντιμετωπίσουμε όσο περισσότερο και όσο καλύτερα γίνεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, η Μακεδονία και η Θράκη, αλλά και η Ελλάδα γενικότερα. Σε ό,τι με αφορά, ξέρετε ότι είχα την τιμή πριν από 5 χρόνια για 2 χρόνια να υπηρετήσω ως Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης. Επιστρέφω λοιπόν σε γνώριμα λιμέρια, γνωρίζω τον χώρο, γνωρίζω τους ανθρώπους, θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά μου, έτσι ώστε στη συνεργασία με τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Θεοδωρικάκο, γιατί πλέον το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ανήκει στις εγώ στο Υπουργείο Ιστορικών, έτσι ώστε να συμβάλλουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν την περιοχή μας. Ζητώ συνεργασία από όλους. Στη ζωή μου έχω μάθει να συνεργάζομαι. Είμαι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, μετριοπαθής, συνεργατικός και συνεργάσιμος. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω και πάλι. Βασιζόμαστε πάνω απ' όλα και στους συνεργάτες του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, περισσότεροι από τους οποίους είναι ήδη σε σχέση με αυτούς που συνάντησα και συνεργάστηκα μαζί τους πριν από 5 χρόνια. Και βεβαίως με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους παραγωγικούς φορείς και όλους αυτούς, έτσι ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.